Αποσπασματικά, χαρακτηρίζει ο πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μαγνησία Αριστοτέλη Μπαζδάνη τα κυβερνητικά μέτρα για την στήριξη των επιχειρήσεων από τι επιπτώσει του κορονοϊού. Όπω επισημαίνει ο κύριο Μπαζδάνη, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τι περιοχέ όπου τα κρούσματα κορονοϊού παρουσιάζουν έξαρση πρέπει να επεκταθούν σε όλη την επικράτεια, καθώ οι επιπτώσει τη επιδημία επηρεάζουν το σύνολο τη αγορά. Το να πούμε ότι εμεί θα αναστείλουμε την καταβολή του ΦΠΑ σε συγκεκριμένε ζώνε και συγκεκριμένε κατηγορίε, αυτό δεν βοηθάει το σύνολο της επιχειρηματικότητας, διότι μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν πληγώνεται μόνο ε, η περιοχή της Ηλίας ή αν θέλετε της Αχαΐας ή της Ζακίνσου, αλλά ε, ε, υπάρχει πρόβλημα σε όλη την επικράτεια. Διότι οι ανακλήσεις και ε, ε, αν θέλετε οι επιστροφές χρημάτων δεν αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη ζώνη στον τουριστικό τομέα, αλλά αυτό έχει επιπτώσει και στην υπόλοιπη αγορά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, όταν έχουμε ένα τόσο σοβαρό γεγονός, οι επιπτώσεις είναι στο σύνολο της αγοράς. Δεν είναι μόνο σε συγκεκριμένος πλάθος, άρα εμείς τι λέμε. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά όμως θα πρέπει το μέτρο να επεκταθεί καταρχήν σε όλη την επικράτεια. Ε, να τονίσουμε ότι η περιοχή της Μαγνησίας είναι μια περιοχή η οποία ταλανίζεται έντονα από την ανεργία. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Την εφαρμογή μέτρων όπω η αναστολή δόσεων προ την εφορία προκειμένου να μην χάσουν τι ρυθμίσει για τι 120 δόσει, για παράδειγμα, οι ελεύθεροι επαγγελματίε που έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ζητά ο πρόεδρο του Επιμελητήριου Μαγνησία, ο οποίο δεν κρύβει τον έντονο προβληματισμό του για τι εξελίξει. Είμαστε σε μια στιγμή, θα έλεγα, όπου η, 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 η χώρα. Προσπαθεί να βρει το βηματισμό τη επιτέλου μετά από 10 ολόκληρα χρόνια βαθιά ύφεση. Αλλά δυστυχώ νέοι παράγοντε εξωγενείς, μα δημιουργούν νέα δεδομένα. Νέα δεδομένα που δεν ξέρουμε πού θα μα οδηγήσουν. Το ζητούμενο είναι ένα. Δεν υπάρχει ρευστό στην αγορά. Υπάρχει το στοιχείο, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε σε μεγάλο ποσοστό πλέον των πολιτών, του φόβου. Ο φόβο είναι ό,τι χειρότερο για την αγορά. Άρα, εμεί ζητάμε αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώ Υπάρχει ε, μουδιασμένη κίνηση στην αγορά. Έχουμε μια, ζητάμε τα μέτρα να επεκταθούν. Ζητάμε να υπάρχει αναστολή ακόμα και των δόσεων, τουλάχιστον για ένα τρίμηνο. Βάζουμε καταρχήν αυτό το θέμα, διότι το, το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Αν σκεφτεί κανεί ότι ω χώρα έχουμε πάρα πολύ μεγάλε εμπορικέ συναλλαγέ με τη γείτονα Ιταλία. Η γείτονα Ιταλία από χθε έχει μπει όλη η χώρα σε, σε καραντίνα. Άρα τα προβλήματα είναι πάρα πολλά.